Το πιο γλυκό ψωμί. Ένα παραμύθι από την Κεφαλονιά. Μουσική Κάποτε ήταν ένας πλούσιος βασιλιάς. Πολύ πλούσιος. ότι επιθυμούσε η καρδιά του τόχε. Το Όλα τα είχε, τον έλεγαν και ευτυχισμένο, ώσπου έκανε μια παράξενη ανορεξιά και δεν είχε όρεξη να βάλει τίποτα στο στόμα του. Σιγά σιγά δυνάτιζε και άρχιζε να γίνεται γκρινιάρη και παράξενο. Πολλοί γιατροί επήγαιναν και τον έβλεπαν, μα τα γιατρικά του τίποτα δεν μπορούσαν να του κάνουν. Η ανορεξιά του βασιλιά όλο και κρατούσε, και εκείνο έρευε μέρα με την ημέρα. Τίποτα δεν λυμπιζόταν να φάει, ούτε του πουλιού το γάλα, που λέει ο λόγο. Όπου κάποια μέρα έτυχε να περνάει από το παλάτι του ένα ασπρομάλη γέροντα φτωχό, που ήταν όμω και ήξερα από γιατρικά. Του είπαν λοιπόν για τον βασιλιά και ανέβηκε να τον δει. «Μήπως κουράζεσαι βασιλιά μου» τον ρώτησε. «Τι λες γιατρέ μου» του λέει ο βασιλιάς. «Όλη μέρα καθισμένος απάνω στο θρόνο μου, ούτε το μικρό μου δαχτυλάκι δεν κουρώ». «Μήπως έχεις έγνοιες και σκοτούρες για το λαό σου» Όχι, κάθε άλλο. Εγώ ζω ξέχνιαστο και καρφάκι δεν μου καίεται για κανέναν. Μήπω επιθύμησε ποτέ σου κάτι που δεν μπόρεσε να το Ούτε κι αυτό. Βασιλιά είμαι και ό,τι γυρέψω το βλέπω μπροστά μου. Σκέφτηκε. Σκέφτηκε λίγο γέροντα, ύστερα γυρίζει και λέει του Βασιλιά. Άκουσε, Βασιλιά μου, καθώς βλέπω δεν έχεις τίποτα σοβαρό. Εκείνο που φταίει και δεν έχει όρεξη να τρως, είναι το ψωμί που σου δίνουν στο παλάτι. Να διατάξεις το γλυκό ψωμί του κόσμου. Αν μπορέσεις να το έχεις αυτό, τότε θα γιατρευτείς. Από την ίδια μέρα ο βασιλιάς έδωσε διαταγή στους φουρναρέους του παλατιού να ζυμώσουν και να του ψήσουν το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου. Έπεσαν με τα μούτρα στη δουλειά οι ψωμάδε, σε όλο το βασίλειο. Ποιο θα κάνει στο βασιλιά το πιο γλυκό ψωμί. Ζήμωσαν με ζάχαρη και ανθόγαλα κάθε λογή ψωμιά και του τα έφεραν στο παλάτι να τα δοκιμάσει. Μα κανένα από όλα εκείνα τα ψωμιά δεν άνοιγε την όρεξη στο βασιλέα. Ούτε κι ήθελε να τα φάει. Τώρα του μύριζε, το άλλο του βρωμούσε. Ω που μια μέρα, εξωφρενών ο βασιλιά έστειλε ανθρώπου του να πάνε να βρούνε το γέροντα και να τον ξαναφέρουν μπροστά του. Έτσι λοιπόν κι έγινε. «Θα σε κρεμάσω που με ξεγέλασες» του φώναξε ο βασιλιάς μόλις τον είδε. «Γιατί βασιλιά μου» τον ρώτησε ο γέροντας. «Γιατί το γλυκό ψωμί που μου πες να μου φτιάξουν να φάω δεν μου έκαμε τίποτα» «Μπα» έκαμε ο γέροντας. «Φαίνεται πως το ψωμί που σου ζήμωσαν δεν ήταν τόσο γλυκό όσο έπρεπε» Ο βασιλιάς ήταν πάλι έτοιμος να αγριέψει, μα είδε το γέρο που κάτι συλλογιζόταν και περίμενε. «Άκουσε, βασιλιά μου», του λέει ο γέροντα ύστερα από λίγο. «Αν θέλεις να δοκιμάσεις τα αληθινά το ψωμί που θα σε γιατρέψει, πρέπει να έρθεις μαζί μου για τρεις μέρες μονάχα και να κάνεις ό,τι σου λέω. Αν δεν γίνεις καλά, είσαι ελεύθερος να μου πάρεις το κεφάλι». Και ο βασιλιάς, θέλοντας και μη, δέχτηκε να πάει μαζί με τον παράξενο γέροντα εκεί που του λέγε. Φόρεσε και αυτός στοχικά ρούχα, ποδέθηκε παλιοπάπουτσα, πήρε και ένα μπαστούνι στα χέρια και έφυγε κρυφά από το παλάτι. Μακριά και πήγανε στον κάμπο, εκεί που καθόταν ο γέροντας σε μία καλύβα μέσα σε ένα χωράφι σπαρμένο. Ξημερώνοντας, έδωκε ο γέροντας στο βασιλιά ένα τρεπάνι και του λέει «Έλα να θερήσουμε». Έπιασε ο βασιλιάς και θέριζε στο λιοπύρι η μέρα. Έκαμε καμιά σαρανταριά δεμάτια στάχια. Ύστερα ήρθε το βράδυ, πέσανε ξεροί να κοιμηθούν, ούτε φαΐ όλη μέρα, ούτε τίποτα. Έμενε βλέπεις και ο γέροντας νηστικός. Την άλλη μέρα, πρωί πρωί, ξύπνησε ο γέροντας το βασιλιά και του λέει «Σήκω τώρα να πάρουμε όλα αυτά τα δεμάτια, να τα πάμε στα λόνι να τα Κουβάλισε στην πλάτη του ο βασιλιάς περισσότερο από το μισά και ύστερα όλη μέρα γκάπ γκουπ τα κοπάνιζε με το δάρτι ώσπου κάμανε το στάρι σωρό το ανεμίσανε και το βάλανε στο σακί. Κι όλη μέρα την περάσανε πάλι έτσι νηστικοί και οι δυο τους. Μόνο λίγο νερό ήπιανε από τη στέρνα που ήταν κοντά στην καλύβα. Πέσανε πάλι κουρασμένοι το βράδυ και κοιμηθήκανε. Τη τρίτη μέρα το χάραμα ο γέροντας σήκωσε το βασιλιά. «Ξύπνα!» του λέει. «Τώρα να πάμε το στάρι μας στο μήλο να ανταλέσουμε. Πάρτε εσύ στην πλάτη σου γιατί εγώ δεν μπορώ και πάμε εκεί, στην κορφή του βουνού που είναι ο μήλο. Τι να κάνει ο Βασιλιά, αφού έτσι ήταν η συμφωνία, φορτώνεται το σακί στην πλάτη και κουρασμένο και ελεεινό το κουβάλισε στην κορφή. Τώρα αρχίνησε και να πεινάει, μα δεν έλεγε ακόμα τίποτα. Αλέσανε το στάρι του και γυρίσανε κατά το μεσημέρι στην καλύβα, πάλι ο Βασιλιά φορτωμένο τα λεύρη. Έλα τώρα να το ζυμώσουμε, του λέει ο γέρο ξεχώρισε ως δέκα λίτρες αλεύρι, το ρίξε στη σκάφη και έβαλε το βασιλιά να ζυμώνει. Ύστερα τον έστειλε στο λόγο να κόψει ξύλα και αργά κατά το βράδυ βάλανε και κάψανε το φούρνο για να ψήσουνε τρία-τέσσερα καρβέλια. Ο βασιλιάς τώρα πεινούσε και περίμενε πότε θα ψηθούν τα ψωμιά για να φάει. Μα πιο πολύ τα λυμπιζόταν όταν άρχισε να βγαίνει από το φούρνο η μυρωδιά τους. «Πεινάω πολύ», λέει του γέρου. «Περίμενε και θα φας», το απάντησε εκείνο. Σε λίγο βγήκανε τα καρβέλια αχνιστά και ροδοψημένα. Σαν πεινασμένο λύκος τότε ο Βασιλιά άρπαξε το καρβέλι, το κόψε με τα χέρια του και άρχισε να τρώει. Μα με την πρώτη την μπουκιά που κατάπιε, το πρόσωπό του έγινε κόκκινο από χαρά και φώναξε: Μάλιστα! Αυτό είναι το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου! Κι όμω ούτε μια κουταλιά ζάχαρη δεν έριξα στο ζυμάρι του. Τότε ο γέροντα χαμογέλασε και του είπε: Βασιλιά μου, πρέπει να ξέρεις πως η ζάχαρη του ψωμιού σου ήταν ο υδρότας που έχησες για να το φτιάξεις. Τώρα είσαι ελεύθερος να ξαναπάς στο παλάτι. Κοίτα μονάχα να δουλεύεις από εδώ και μπρο και θα δεις πως η όρεξη δεν θα σου λείψει. Ο βασιλιάς ακολούθησε την ορμήνια του γέροντα και όταν γύρισε στο παλάτι του δούλευε κάθε μέρα για το λαό του. Εκατέβαινε και στον κήπο του για άλλες δουλειές και από τότε γιατρεύτηκε από την ανορεξιά και έτρωε καλά. Μακάρι να τρώαμε κι εμείς έτσι.